Για πάμε και από το βραδινό δελτίο του Sky να δούμε τι έγινε στη Σία Κοσκιόνη και τι εξελίξεις έχουμε με την Αράχοβα. Αν θυμάστε, τελευταία το πόρισμα που είχε βγάλει ο ειδικό για την αστυνομία έλεγε έτσι: Αγγέλη σκυλιών, λύκων, έφαγε το καψερό το σκυλάκι έτσι. Για πάμε όμω να δούμε η εισαγγελέα που. Διέταξε έρευνα εξελίξη τώρα στην υπόθεση του Όλιβερ στην Αράχοβα. Δρομολογεί διπλή παραγγελία από την αντισαγγελέα του Αρίου Πάγου, αρμόδια για θέματα κακοποίηση ζώνων, Αναστασία Μασούρα, σχετικά με το θάνατο του άτυχου σκύλου, του άτυχου χάσκη. Είναι μαζί μα η Ιωάννα Μάντρου. Να καταλάβουμε η Ιωάννα πρώτα απ' όλα σε τι ακριβώ αφορά αυτή η παρέμβαση. Τι λέει, ότι δεν έγινε σωστά η δουλειά, έγινε πλημελό, δεν την πήραν στα σοβαρά, ή κάτι άλλο. Ή όλα μαζί, θα πω εγώ, ή όλα μαζί όλα μαζί και υποψίες για συγκάλυψη. Δηλαδή η ανώτατη αυτή η εισαγγελική λειτουργό, παρακολουθώντα την υπόθεση πολύ καιρό, που μα έχει συγκλονίσει όλου, έδωσε σήμερα μια διπλή παραγγελία να εξεταστούν ορισμένα πράγματα. Ε, διότι υπήρξε μια ε, και από την αστυνομία ανακοίνωση ότι το σκυλί δεν κακοποιήθηκε από άνθρωπο, βάναυση κακοποίηση που δεν χρειάζεται να μπορούμε να την πούμε, ούτε καν δεν λέγεται στον αέρα, αλλά ότι ήταν ε, ε, ο βασανιστικό του θάνατο προϊόν επίθεση αγέλι σκύλων. Μάλιστα, που λέει. Αφού έρχεται που... ανακοίνωση αστυνομία. Ναι, και σου λέει αφού η ελληνική αστυνομία λε αγγέλει σκύλων, που προφανώ η εισαγγελέα αμφιβάλλει πολύ ζωηρά, σου λέει λοιπόν, σου λέω κι εγώ, κάνε μια έρευνα, βρε μου την αγέλη των και στείλ το μου και αύριο το πρωί. Να τη δω εγώ την Αγέλη. Δηλαδή στην ουσία αμφισβητεί ευθέω την ανακοίνωση τη ελληνική αστυνομία και περίπτωση. Πηρύπτει... Επειδή δεν Πάνε βρέσουν τα σκυλάκια. Πού είναι, μ, που οι ε... που επιτεθήκανε, έτσι. Σωστή η, αντισυ... η εισαγγελέα. Στοιχειοθετείται και τις επιρρύπτει ευθύνε ότι ανακοίνωσε κάτι το οποίο δεν υφίσταται. Ναι, υπάρχει όμω και ένα πόρισμα. Το δεύτερο είναι ότι ζητά να ερευνηθεί πώ ένα κτηνίατρο, τον οποίον κατονομάζει ομότιμο καθηγητή mm. και πολιτικό παράγοντα στην περιοχή. Έκανε ένα πόρισμα ότι το σκυλί δεν κακοποιήθηκε από άνθρωπο, αλλά ήταν θύμα Αγέλη. Και μάλιστα αυτό διέρευσε, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται. Και επιπλέον ο συγκεκριμένο άνθρωπο για να συσκοτήσει την κοινή γνώμη και να τρελαθούμε όλοι και να μην ξέρουμε τι γίνεται, γιατί έχει πάθει όλο ο κόσμο, άλλο λέει έτσι, άλλο λέει αλλιώ. Ε, βγήκε στα κανάλια και έκανε αυτή την ανακοίνωση και τεκμηρίωσε την αποψή τη Ποιο το τον ορίζει τον πραγματογνώμονα, πει... η αστυνομία δεν τον ορίζει. Το συγκεκριμένο δεν ξέρω ποιο τον έχει ορίσει. Πιθανόν αστυνομία. η αστυνομία, να. δεν ξέρω αν προσφέρθηκε από άλλη δημόσια υπηρεσία. η αστυνομία είναι. Ε, τη στιγμή που η κτηνίατρο που το ανέλαβε την εξέταση του σκύλου όταν το σκυλι ζούσε, ε, εμένει στην απόψη τη ότι είναι κακοποίηση του ανθρώπου. Θα μου πει τώρα εσύ. Και θα σου πω κι εγώ. Είναι δυνατόν να πει κάποιο που μα ακούει. Μα είναι δυνατόν να γίνεται τόση φασαρία για ένα σκυλό δεν γίνεται φασαρία για ένα σκύλο. Θα το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Η φασαρία γίνεται, γίνεται για αυτό που έχει βασανίσει, αν άνθρωπο. υπάρχει κάποιος που έχει βασανίσει το σκύλο. Γίνεται για έναν άνθρωπο ο οποίος διαθέτει εγκληματική προσωπικότητα, βαριά εγκληματική προσωπικότητα, αν επιβεβαιωθεί ότι το σκυλί κακοποιήθηκε με αιχμηρό αντικείμενο όπως κακοποιήθηκε τον λόγο, τον λόγο σκυλί. Όλες οι διεθνείς έρευνες, το επαναλαμβάνω, τα δεδομένα, τα επιστημονικά καταλήγουν σε ένα πράγμα ο κύκλος της βίας ξεκινάει από το ζώα και Μάλιστα. φτάνει στου ανήλικου και στου ευάλωτου. Πάντω δεν τιμά Α, την αστυνομία και όσου έχουν συμμετάσχει σε αυτή την έρευνα. Όχι, αν αυτό βέβαια, είναι όντως και έτσι, ελπίζω, να το δούμε. Και ελπίζω ότι και ο νέο Υπουργό Προστασία του Πολίτη, ο οποίο είναι πολύ ευαισθητοποιημένο με τα ζώα, θα επιδείξει και αυτό με τη σειρά του, όπω και οι εισαγγελικέ αρχέ, το ενδιαφέρον και δημόσια συγχαίρω την εισαγγελέα, την κυρία Μασούρα, η οποία επέδειξε αυτή ας. την ευαισθησία, διότι άλλο είναι να προστατευτεί μια τοπική κοινωνία από το άγο μια κακοποίηση φρικτή, και για... άλλο πράγμα. Και άλλο πράγμα. Και άλλο πράγμα να γίνονται τσαπατσουλιέ και ε, συσκοτήσει, οι οποίε θυμίζουν ναι, κράτη άλλη λειτουργία. Ανοίγει ένα νέο κύκλο έρευνα προφανώ. Ευχαριστούμε πολύ, Ιωάννα. Δεν έχετε παράπονο, δεν διέκοψα καθόλου. Και γιατί τα είπε πολύ καλά η δημοσιογράφο. Τα ακούτε. Μ? Για να δούμε τι θα βγήκε με αυτό το πόρισμα έτσι, Γιατί. Τελικά, μήπω δεν έγινε, δεν έκανε, δεν έδειξε. Για να δούμε. Ό,τι εξελίξει θα έχουμε, θα επανέλθουμε με αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε.